Πάμε τώρα στις καλύβες, στις καλύβες των Σαρακατσανέων και συγκεκριμένα. Σταθείτε να σας πω που είναι. Μισό λεπτό να βρω. Θα μας πει. Στο Γυφτόκαμπο. Γυφτόκαμπο. Σε ποια σελίδα είναι να βρω και τον κύριο Μαρία μου. 10. Πάμε μπρος πίσω. 10 σελίδα. Μας περιμένει ο κύριος Γιώργος. Γιώργος Τσουμάνης. Τι κάνετε κύριε Γιώργο. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας από το Σαρακατσάνη και Στάνη. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καραντίνα όλο το χρόνο εσείς εκεί ή είστε οι καλύτεροι του χωριού, γιατί έχετε την ησυχία σας και καθόλου μέτρα? Κάτι το ενδιάμεσο, κάτι το ενδιάμεσο. Θέλουμε κόσμο, είναι το μόνο σίγουρο ότι θέλουμε κόσμο και να βλέπουμε κόσμο. Κύριε Γιώργο, θα μας ξεναγήσετε λίγο, θα μας δείξετε τις σαρακατσάνικες καλύβες? Βέβαια, γιατί όχι. Ας πούμε, καταρχήν, ότι οι καλύβες ονομάζονται κονάκια. Κονάκια. Κάθομαι και σε καμία τέτοια καλύβα ζούσε μια οικογένεια Σαρακατσανέων. Mm-hmm. Και όταν λέμε ζούσε, όχι πολύ παλιά, μην φανταστείτε παλιά, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 60, το μεγαλύτερο ποσοστό των Σαρακατσάνων ζούσαν σε τέτοιες καλύβες. Ήταν το σπίτι δηλαδή αυτό. Για τους περισσότερους. Ακριβώς. Mm-hmm. Οι γονείς μου, παραδείγματος χάρη, έχουν γεννηθεί και τα πρώτα χρόνια της ζωής τους τα έχουν περάσει σε ένα τέτοιο κονάκι. Mm-hmm. Το οποίο είναι κατοικήσιμο χώρος... και το χειμώνα ή μόνο το καλοκαίρι είναι κατοικήσιμο? Οι Σαρακατσάνοι είναι ομαδικοί φίλοι, μετακινούνταν ανάλογα με τις ανάγκες των ζώων. Το χειμώνα κατεβαίνουν σε πιο χαμηλά υψόμετρα, στη χυμαδιά που λέγανε. Και το καλοκαίρι βγαίνουν στα βουνά και είχαν παρόμοιες κατοικίες και στα χυμαδιά και στα βουνά. Τώρα αυτές τις καλύβες, κύριε Γιώργο, τις φτιάξατε εσείς βάσει του σχεδίου που υπήρχε πριν, φαντάζομαι, έτσι? Αυτές είναι ένα πιστό αντίγραφο, το οποίο το έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Ηπείρου. Είναι ένα υπαίθριο μουσείο να μπορούν και να το δει αυτό σαν να. Σταθείτε τώρα λίγο σε ένα σημείο, γιατί χάνουμε τον ήχο. Και είναι, χρησιμοποιούνται για τουριστικούς λόγους? Έρχονται τώρα τουρίστες και τις χρησιμοποιούν σαν κατάλημα? Όχι σαν κατάλημα, μόνο να βλέπουν τον τρόπο ζωής των Σαρακατσάνων. Σαν αξιοθέατο. Σαν αξιοθέατο. Είναι ένα υπαίθριο μουσείο. Ένα υπαίθριο μουσείο. Δεν κοιμάται δηλαδή κάποιος εκεί μέσα? Απλώς βλέπουν πως ήταν η ζωή παλιά. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ο Σύλλογος να γίνει μια καλή συντήρηση στις καλύβες και μια επιπλέον ανάδειξη. Πόσες καλύβες είναι? Είναι 7 καλύβες, 7 κονάκια. Mm-hmm. Έχουν τον αργαλιό, στον αργαλιό που φαίνανε τα πλεχτά. Υπάρχει η στρούγκα που αρμέγανε τα ζώα. Mm-hmm. Τώρα είστε μόνος σας εκεί? Είστε μόνος σας εκεί? Τώρα αυτή τη στιγμή εγώ έχω νοικιάσει στο μαγαζί για την επίσκεψη τον ήχο του κόσμου. Λίγο σταθείτε σε ένα σημείο, δεν σας ακούμε. Ελάτε, τι είπατε? Εγώ έχω νοικιάσει το μαγαζί, υπάρχει και ένα κατάστημα στο χώρο. Οπότε πηγαίνετε για το μαγαζί. Ναι, και είμαι και υπεύθυνος για την επίσκεψη του κόσμου στο και χώρο. Και τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κλειστά λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό και περιμένετε και εσείς να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία για να ξανάρθουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, να τους ξαναγήσετε στα έθιμα των Σαρακατσανέων. Κάνετε και το αντάμωμα εκεί τον Αύγουστο. Έτσι ακριβώς, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Μαζεύει γύρω στους 3.500 κόσμο. Διοργανώνεται και αυτή από την αδελφότητα. Και βλέπουμε και πλάνα. Έτσι, ένα πολύ ζωντανό έθιμο. Την παράδοση σας την κρατάτε ζωντανή. Κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε. Καλή σας μέρα. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Να κεράσουμε τσιπουράκι. Καλημέρα. Να είστε καλά. Έχουμε τόσες προσκλήσεις, Κωστή. Όλη καλά. Την Ελλάδα θα γυρίσουμε. Με την καρδιά μας και το μυαλό μας είμαστε εκεί. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή συνέχεια. Τα παιδιά, τα μικρά. Καλά το λες. Εδώ, το άλλο σου πού εμείς. Ακολουθήσεις η Χριστίδου. Καλημέρα σας.